Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μερικές φορές έχουμε ξαναπεί ότι η συζήτηση εδώ πάνω σε τέτοια κορυφαία ζητήματα αφίσταται της πραγματικότητας και διαμορφώνει ένα κλίμα πολιτικού επαρχιωτισμού, και γι' αυτό είμαι υποχρεωμένος να ξεκινήσω λέγοντας ότι πρέπει όλοι να προβληματιστούμε από την ευρύτερη διεθνή κατάσταση, από τις απίστευτες ανισότητες οι οποίες υπάρχουν και εξελίσσονται σε όλο τον κόσμο σε αυτή την εποχή της παγκοσμιοποίησης, από την πορεία και τις σκέψεις που γίνονται ακόμα και για το bitcoin, από τη συζήτηση που γίνεται στο Ευρωκοινοβούλιο για τις offshore και να προσέξει κάθε πολιτική δύναμη τις θέσεις που θα πάρει για αυτό το κρίσιμο, το κομβικό ζήτημα, από την τεράστια συζήτηση που γίνεται με σοβαρές διακινδυνεύσεις για το κλίμα. Χθες ο Πρωθυπουργός ήταν στη Διεθνή Διάσκεψη για το κλίμα. Από τα μεγάλα γεγονότα που σηματοδοτούνται από την λάθος και προκλητική απόφαση για την Ιερουσαλήμ του Προέδρου Τραμπ. Από πλήθος δηλαδή εξελίξεων που μας αφορούν άμεσα, αμεσότατα, και που συγκροτούν το μεγάλο κάδρο μαζί και με τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, μέσα στην οποία, μέσα στο οποίο κρίνεται και το μέλλον της χώρας, κρίνονται και οι δικές μας συζητήσεις για τις οποίες κατά τα άλλα συζητάμε. Και θα ήθελα να τονίσω ότι φοβάμαι ότι το μέγεθος πολιτικών ηγεσιών, σαν αυτή που αχνοφάνηκε χθες από τις δηλώσεις του Προέδρου Τάσκ, έχουν οδηγήσει, έχουν συμβάλει στο να οδηγηθεί και η Ευρώπη στην κατάσταση που βρίσκεται. Οι δηλώσεις αυτές για το να φύγουν πίσω από την ανάγκη και την υποχρέωση του μερίσματος για τη φιλοξενία των προσφύγων οι ευρωπαϊκές χώρες με υποχώρηση στην πολιτική Βίζεγκραντ. Αυτά όλα είναι πάρα πολύ κρίσιμα ζητήματα που δεν είναι δυνατόν να λείπουν και να λείπουν μάλιστα καθ' ολοκληρία από τις συζητήσεις οι οποίες γίνονται εδώ πέρα μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φαίνεται πως αντί αμηχανίας και διάψευσης και της προφανούς έλλειψης εναλλακτικής στρατηγικής, έχουν επιστρατευθεί μια ακραία πολιτική ιστερία, θα έλεγα ένα κρεσέντο αντιπολιτευτικής καταστροφολογίας. Κυοφορείται, το λέω ευθέως, ένα αντισύριζα πολιτικό μέτωπο, η συγκρότησή του, πάνω σε σαθρά υλικά, σε πολιτικές ιδιοτέλειες και σε βαθιά συντηρητική πολιτική. Οι εμπνευστές του θα διαψευστούν. Η κοινωνία, οι δημιουργικές της δυνάμεις, οι πνευματικές επιστημονικές δυνάμεις, οι δυνάμεις της εργασίας αντιλαμβάνονται την ουσία του πολέμου που διεξάγεται και των συμφερόντων που υπάρχουν σε αυτόν τον πόλεμο. Οι δυνάμεις αυτές θα αναδειχθούν στη μεταβατική φάση που θα οριοθετήσει το μέλλον της χώρας μετά τα μνημόνια σε εθνικές ηγεμονικές δυνάμεις για την υπεράσπιση του μέλλοντος της προοδευτικής πολιτικής και της ενεργητικής θέσης της χώρας στο αντιφατικό και σύνθετο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Προηγήθηκε διαχρονικά επί 2,5 χρόνια μια αυθαίρετη πολιτική μελλοντολογία με ακραίες καταστροφικές εκτιμήσεις, θυμάστε όλοι. Δεν θα βγει η πρώτη, δεν θα βγει η δεύτερη, δεν θα βγει η τρίτη αξιολόγηση. Το φάσμα του Brexit ξανάρχεται. Δεν θα βγούμε στις αγορές. Δεν θα πιαστούν οι στόχοι. Θα μπει κόφτη στον προϋπολογισμό του 18. Σε 3 μέρες ψηφίζεται ο προϋπολογισμός. Το πρόγραμμα δεν βγαίνει, ή το πρόγραμμα βγαίνει με την κοινωνία τσακισμένη, γονατισμένη, χωρίς ελπίδες και μέλλον. Ακραία πράγματα. Χωρίς επιχειρήματα. Ύστερα ήρθε το αφήγημα της χαμένης τριετίας. Το άκουσα πολύ αυτές τις μέρες. Με ανοησίες, πολιτικές ανοησίες του τύπου 100 δισεκατομμύρια κόστησε η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το πρωί ο κύριος Μαϊντάς έδωσε ένα κείμενο που κατατέθηκε και στα πρακτικά για αυτού του τύπου τις δηλώσεις. Ότι στα 100 δις έχουν ενσωματωθεί τα 56 του προηγούμενου προγράμματος κλπ. Κλπ. Δισεκατομμύριο προς δισεκατομμύριο. Παρ' όλα αυτά επαναλαμβάνεται και επαναλαμβάνεται και στα κανάλια πρωί με το βράδυ. Μας στοιχήσατε 100, άλλος λέει 80 δις κτλ. Μετά, για να εξυπηρετηθούν συμφέροντα που έχαναν γρήγορα τα ερίσματά τους ή που δεν μπορούν να περιμένουν τις πραγματικές ή συνταγματικές προθεσμίες για να γίνουν οι εκλογές κτλ., γιγαντώθηκε μία προπαγάνδα που είχε ταυτόχρονα δύο αντίθετα αλλά το ίδιο αποκρουστικά πρόσωπα. Από τη μία, είμαστε όλοι ίδιοι. Είστε ίδιοι μαζί με εμάς.
κατά την νέα εκδοχή του «Μαζί όλοι τα φάγαμε». Γιατί γίνεται αυτό? Για να νομιμοποιηθεί η επανάκαμψη στον πολιτικό στίβο δυνάμεων, προσώπων, χώρων που έχουν την απόλυτη ευθύνη για το που οδηγήθηκε αυτή η χώρα στη χρεοκοπία τα προηγούμενα χρόνια, και να απογαλακτιστούν από αυτές τις ευθύνες, με μία έννοια είμαστε όλοι ίδιοι. Και από την άλλη ένα πρόσωπο, το οποίο και μάλιστα οι ίδιοι άνθρωποι κάνουν αυτή την επιχειρηματολογία, δεν τους ενδιαφέρει αν οι ίδιοι είναι δεξιοί ή οτιδήποτε, και λένε ότι το πρόγραμμα και η πολιτική της κυβέρνησης απάλλει της αριστεράς, της ταυτότητας και των αξιών μας, των δεσμεύσεων και της ιδεολογίας μας. Με αυτή την έννοια, η συνολική κριτική και στον παρόντα προϋπολογισμό συνοψίζεται στην κατηγορία ότι επιβαρύνει με όλες τις προβλέψεις του αντί να διανέμει στα δύνατα κοινωνικά στρώματα. Τέλος, το παρόν σενάριο που ενσωματώνει όλο το προηγούμενο αφήγημα και στο οποίο ενθέρμος και απροσχημάτιστα έχει προσχωρήσει πλέον και η ηγεσία της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, πάνω στη γραμμή να φύγει τώρα η κυβέρνηση και να υποστεί στρατηγική ήττα ο ΣΥΡΙΖΑ, προβλέπει μια εντελώς αυθαίρετη και πολλαπλά διαψευδόμενη από τους εγκυρότερους διεθνείς παράγοντες αδυναμία δήθεν καθαρής εξόδου από τις μνημονιακές δεσμεύσεις και επιτηρήσεις. Πρόσδεση σε τέταρτο-πέμπτο μνημόνιο, γραμμή στήριξης και όλα τα άλλα τα οποία παρακολουθούμε αυτές τις μέρες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι η μετάβαση από την ανάσχεση της ανθρωπιστικής κρίσης τα προηγούμενα χρόνια, σε μία φάση στην οποία έχουμε μπει, είτε το θέλουν είτε όχι τώρα, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης για μία προοδευτική διέξοδο, δεν στηρίζεται σε λογικές επιβολής, ούτε σε καθεστωτικές νοοτροπίες. Στηρίζεται απολύτως σε μία σύνθετη προσπάθεια ανάκτησης και στερέωσης μιας ηγεμονίας ευρύτερης που ξεκινάει από την αποκατάσταση της φερογκαιότητας της χώρας διεθνώς και οικοδομούνται οι προϋποθέσεις για να ανανεωθεί ελπίδα του μεγάλου μέρους του λαού μας. Δειγματοληπτικά καταθέτω πολιτικές και αντίμετρα για τα οποία δεν ακούστηκε τίποτα ή μάλλον ακούστηκαν καταστροφολογικές ερμηνείες. Η πορεία του ΕΣΠΑ. Ακούστηκαν προηγούμενα τα στοιχεία. Σήμερα λένε για η διεθνής οίκη, όχι ο κύριος Κατάινεν, αν δεν κάνω λάθος, πως η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα σε αποφυτικότητα στο πακέτο Γιουνκέρ. Στην κεντρική εισήγηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρεται ότι ούτε ένα ευρώ δεν έχουμε πάρει από το πακέτο Γιουνκέρ. Δεν ξέρω. Μας ακούει ένας κόσμος. Να συνεννοηθούμε επί των στοιχείων και ύστερα να δούμε ποιες δυνάμεις εκφράζει κάθε πολιτική δύναμη για να αντιπαρατεθούμε πάνω σε αυτά. Αλλά δεν είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια πράγματα. Ο αναπτυξιακός νόμος και η κατεύθυνσή του, που είναι εντελώς διαφορετική από τον προηγούμενο, η κοινωνική οικονομία, για όποιον έκανε μία βόλτα από τον Γκάζι, είδε 200 φύτρα, με φύτρα από κόσμο σε, από όλη την Ελλάδα, σε πολλαπλούς τομείς και τους πρωτογενούς τομέα και σε άλλους που αρχίζουν να αναπτύσσουν. Οι ρυθμίσεις για τους εξοδικαστικούς συμβιβασμούς δεν είναι ένα πακέτο οικονομικών μέτρων και τομών που έχουν γίνει από αυτή την κυβέρνηση? Γιατί βιάζεστε να φύγουμε? Τι έχετε πάθει? Δεύτερο, το ΕΦΚΑ και τα στοιχεία τα οποία ο Υπουργός σας έδωσε χθες εδώ. Για το ΕΦΚΑ και τα στοιχεία του, τις προβλέψεις του, γιατί πήγε καλύτερα, γιατί χειρότερα. Τολμήσατε να προχωρήσετε σε ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης? Δεν είναι μια τεράστια μεταρρύθμιση αυτή? Με ποιο θάρρος λένε διάφοροι, α, είναι αντιμεταρρυθμιστικό χώρος. Λείπουν αυτοί που το λένε από εκείνη την πλευρά, αλλά το λένε, είναι αντιμεταρρυθμιστικός χώρος η παρούσα κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει κάνει τομές, μεταρρυθμίσεις. Ποιος τόλμησε να προχωρήσει στον ΕΦΚΑ που πηγαίνει και καλά, προχωράει καλά, καλύτερα ίσως και από ό,τι προβλέπαμε? Δεν είναι μια μεγάλη μεταρρυθμιστική τομή μαζί με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2017, η μείωση της ανεργίας και οι μορφές εργασίας εκεί πέρα μέσα, που σωστά επισημάνθηκε από όλες τις πλευρές ότι είναι πρόβλημα? Είναι όμως ένα πρόβλημα στο πλαίσιο ανάπτυξης, στο πλαίσιο μείωσης της ανεργίας, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του προβλήματος. Πρόβλημα, το οποίο να το αντιμετωπίσουμε από κοινού.
Δεν μπορείτε να αντιπαραθέτετε και να λέτε ναι, πέφτει η ανεργία, πέφτει πολύ, δεν παίζει ρόλο. Είναι όμως με ελαστικές σχέσεις. Προφανώς, πρώτοι εμείς. Ας πούμε, το σκεφτόμαστε αυτό και έχουμε πρόβλημα. Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Τα επιδόματα. Το κοινωνικό μέρισμα για δεύτερη χρονιά. Ένα άλλο πακέτο παρέμβασης, ας πούμε, σε αυτό το τομέα. Που δείχνει τη διαφορετικότητα, τη διακριτότητα που απαντάει σε όλο το προηγούμενο. Γι' αυτό τα λέω εγώ. Αυτά δεν θέλουμε στοιχεία να μιλάμε. Οι έξοδοι στις αγορές που επιχειρήθηκαν ήδη, οι οικονομικοί δείκτες, τα spread των ομολόγων κάτω από το 2007. Τι έχετε να πείτε? Πώς βρεθήκαν κάτω από το 2007, δηλαδή που πριν από 10 χρόνια. Λόγω της φερεγγιότητας, λόγω των θυσιών, λόγω του οδυνηρού προγράμματος, όπως είναι. Αλλά βρεθήκαν, είναι κάτω. Είναι στοιχείο, είναι θεμέλιο για να μπορέσει να προχωρήσει ο δικός χάρτης. Τα κονδύλια που έχουν δοθεί στους αγρότες, κατά κοινή ομολογία, τη διετία, αναλυτικά, και το φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς, ειδικά σε αυτό το τομέα, που δεν υπήρχε. Και που οι άνθρωποι ήταν στον αέρα πατέρα. Δεν είχαν και σε λίγο θα τέλειωναν και τα γλίσκρα επιδόματα που παίρνανε, ας πούμε, σε σχέση με τα ασφαλιστικά. Το χτύπημα της φοροδιοφυγής. Η τοποθέτηση πώς και η αντιμετώπιση φαινομένων λαθρεμπορίας. Ένα δις από την τοποθέτηση πώς. Εσείς γιατί δεν το κάνατε τα 5 προηγούμενα χρόνια της κρίσης. Μας είχε διαφύγει, διέλαθε, ας πούμε, με αντιστάσεις κοινωνικών φορέων και κατηγοριών, να μην τις ονοματίσω ξανά από εδώ, που θεωρούνται προνομιούχοι και που ελάτε να κάνουμε μαζί ένα μέτωπο αυτές οι αντιστάσεις να καυθούν στο να βάλουνε πώς. Ενώ έχει βάλει το τελευταίο κατάστημα της μικρής οικογενειακής επιχείρησης που ζει κάθε μέρα ο τελευταίος βιοτέχνης. Οι πόροι από τα αδήλωτα εισοδήματα και πόσα ήρθαν από εκεί και οι λίστες εξωτερικού. Η υγειονομική κάλυψη του συνόλου του πληθυσμού και τα βήματα της πρωτοβάθμιας υγείας αναφέρθηκε και προηγούμενα αναλυτικά. Η διαχείριση της προσφυγικής μεταναστευτικής κρίσης εν συνόλο μέσα στην τριετία. Οι οδικοί άξονες, τι έγιναν, πού βρέθηκαν αυτά, πώς τελειώσαν, πώς αγλίτωσε το ελληνικό δημόσιο. Αυτοί οι άχρηστοι, οι αιμονικοί, οι αντιεπιχειρηματικοί και όλα αυτά διάφορα επίπεδα, διάφορα επίθετα, με συγχωρείτε, τα οποία χρησιμοποιούνται σε αυτή την αίθουσα, πού εδράζουν, πώς τελειώσαν, με τι εξοικονόμηση για το ελληνικό δημόσιο, πώς αλλάξανε την εικόνα και τη δυνατότητα να επικοινωνεί κανείς. Και όχι μόνο στις γιορτές, με την πατρίδα του κτλ. Ο ΤΑΠ προχωράει μια χαρά απάνω και γίνονται και συμφωνίες για να γίνει η χώρα ενεργειακός κόμβος. Μιλάω για τα πολύ μεγάλα από τις επενδύσεις τώρα. Τα 30 εκατομμύρια του τουρισμού μαζεύτηκαν μόνο και παραμένουν αυτά τα χρόνια και ανεβαίνουν λόγω της κατάστασης στην Τουρκία και στην Αίγυπτο και σε ποιο βαθμό. Να το δούμε. Τα 4,5 εκατομμύρια στην Αττική, ενώ ήταν 400.000 πριν από 3 χρόνια. Σε τι οφείλεται? Έχετε δώσει την εξήγηση. Εμείς οι μπαχαλάκηδες τα προηγούμενα χρόνια δεν αφήναμε τον κόσμο να έρθει, τώρα έρχονται 4,5 εκατομμύρια. Αφήστε μας να έρχονται 7, 8, 9, εν πάση περιπτώσει. Βρείτε μία εξήγηση με βάση την οποία να μπορέσει να ορθοποδήσει αυτός ο τόπος. Δώστε μία ερμηνεία. Η τακτοποίηση του τηλεοπτικού τοπίου. Θα γίνει. Κάποια στιγμή λοιπόν θα γίνει. Εναντίον όλων σε όλους τους θεσμούς, να μην ανοίξω κανένα θέμα, που βάλανε τρικλοποδίες με χίλιους τρόπους. Και σας είχαν βάλει και εσάς τρικλοποδίες τόσα χρόνια. Και υπήρχαν, θα γίνει τακτοποίηση του τηλεοπτικού τοπίου. Θα μου πεις, θα αλλάξει την ποιότητα, θα αλλάξει τα συμφέροντα που επενδύονται εκεί. Να χτυπήσω ξύλο. Σου φυλακεί το στόματί μου. Δεν λέω τίποτα άλλο. Αλλά τουλάχιστον θα γίνει τακτοποίηση του τηλεοπτικού τοπίου. Οι τομές στη διοίκηση. Γιατί τις αμφισβητείτε? Γιατί λέτε αυτά που λέτε εδώ? Η Βουλή χθες ολοκλήρωσε, είναι ο πρώτος δημόσιος φορέας, και την αξιολόγηση των διευθυντών, 18 διευθυντών, προηγούμενα 4 γενικών διευθυντών. Έχει γίνει αξιολόγηση όλο το προσωπικό. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι έγινε με βάση το νέο νόμο και με εξαιρετικό τρόπο και με πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και θα γίνει παντού. Γίνονται βήματα. Γίνονται βήματα σοβαρά και στη δημόσια διοίκηση. Τέλος και όχι τελευταίο, η εναρμόνιση σε δικαιώματα, σε ελευθερίες, στο σοφρονιστικό σύστημα, στον εξυγχρονισμό και διεύρυνση των δικαιωμάτων, στο οικογενειακό δίκαιο. Τι είναι όλα αυτά, από ποιους γίνανε?
από κάποιους που είναι οι ίδιοι όλοι εδώ πέρα μέσα ή από κάποιους που στέκονται στις καρέκλες τους μόνο και μόνο για να τις κρατήσουν και δεν τις αφήσανε γρήγορα για να μην γίνει τίποτα από όλα αυτά. Διότι περί αυτού πρόκειται. Και τελευταίο, επειδή μου αρέσει να αναφέρομαι και σε πράγματα που είναι πιο... Για το θέμα της τροπολογίας για τις απεργίες. Θα δώσει η δυνατότητα να γίνει συζήτηση βεβαίως εδώ στο πλαίσιο της γενικής συζήτησης για την τρίτη αξιολόγηση. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αφορά και δεν είναι δικιά μας έμπνευση ούτε μέτρο το οποίο θα θέλαμε να επιβληθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν αφορά κατάργηση του απεργιακού δικαιώματος, αφορά την παρουσία του 50% σε γενική συνέλευση από τους ταμιακούς εντάξει στα τοπικά επιχειρησιακά σωματεία και με λήψη απόφασης με απλή πλειοψηφία μέσα σε αυτή την συνέλευση, με σχετική πλειοψηφία. Περί αυτού πρόκειται. Είναι μέτρο το οποίο το θεωρούμε θετικό? Εγώ λέω όχι. Και όχι μόνο εγώ. Και θα τα συζητήσουμε όταν είναι να τα συζητήσουμε. Είναι αυτό όμως. Δεν είναι άλλο. Και αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε, να το διεκδικήσουμε. Αλλά ταυτόχρονα να πούμε ότι ο ΣΕΠΕ, δηλαδή η επιθεώρηση εργασίας, αυτά τα δύο χρόνια έχει κάνει ποιοτικό άλμα. Και θα περίμενα αυτό να αναγνωριστεί έναντι του μεσαίωνα, τον οποίο σωστά, ιδιαίτερα από αυτή την πλευρά, φέρνεται και επαναφέρεται, το έχουμε πει και εμείς επανειλημμένα, έχει αρχίσει και εγκαθιδρύεται στις εργασιακές σχέσεις. Έχει κάνει άλματα με τις παρεμβάσεις του, με τα πρόστιμα, χωρίς να πέφτουν τα τηλέφωνα από την εργοδοσία και να σιωπούν, και αυτό είναι έργο αυτής της κυβέρνησης. Είναι αντίμετρο, συμψηφίζει το άλλο ή το τρίτο, όχι. Είναι όμως κάτι πολύ θετικό. Εγώ λέω λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ότι έγιναν πολλά. Γίνονται πολλά, θα γίνουν πολλά και η κοινωνία θα μείνει όρθια. Καθώς η χώρα θα βγαίνει στο ξέφωτο από τη μακρόχρονη κρίση και τη χροκοπία που μας οδήγησαν οι δυνάμεις που σήμερα επιχειρούν να φορέσουν τη λεοντή του νέου σωτήρα. Επίσης εκτιμώ ότι η ισχυρή διαφωνία σας με τον προϋπολογισμό που ενσωματώνει το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής και πέραν των δεσμεύσεων της συμφωνίας, και γι' αυτό εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ με αυτό το οποίο λέγεται και από την πλευρά μας τελευταίος μνημονιακός προϋπολογισμός. Δεν πρόκειται περί αυτού. Είναι ο τρίτος προϋπολογισμός αυτής της κυβέρνησης που ενσωματώνει τις δεσμεύσεις της μνημονιακής συμφωνίας, αλλά είναι το σύνολο της πολιτικής της κυβέρνησης. Δεν είναι κάτι που μας επιβλήθη, που εξαναγκαστήκαμε, που μας ήρθε και από εδώ πέρα σήμερα, ας πούμε, το διαβάζουμε ή αγορεύουμε περί αυτού. Λέω λοιπόν ότι εκφράζεται τη βαθιά ανησυχία των συμφερόντων ότι φεύγουν από το καθεστώς της ασυλίας και του απειρόβλητου, στο οποίο για δεκαετίες, αλλά και μέσα στην κρίση, είχαν συνηθίσει να κερδοσκοπούν, να φοροδιαφεύγουν, να εισφοροδιαφεύγουν και να στέλνουν σε οικονομικούς παραδείσους του εξωτερικού τα μαύρα και τα γκρίζα χρήματά τους. Αυτή είναι αλήθεια. Αυτοί είναι οι επισπεύδοντες. Εγώ δεν πιστεύω ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή όσοι βιάζονται να τους συμπαρασταθούν επισπεύδουν τις εξελίξεις και λένε συνεχώς και συνεχώς, ας πούμε, περί εκλογών. Άλλοι είναι οι επισπεύδοντες. Θέλω να επισημάνω ότι δεν βρήκατε το ιστορικό θάρρος να πείτε δημόσια ότι το δίθεν success story του 2014 το αποτίμησαν, το απαξίωσαν και το εκμυδένισαν και σας οδήγησαν τελικά σε αποδρομή από την εξουσία οι περίφημοι διεθνείς θεσμικοί εταίροι σας, που ομνύουν όπως και εσείς στον νεοφιλελευθερισμό και οικοδόμησαν το καθεστώς της στρατηγικής της λιτότητας και την Ευρώπη των ανισοτήτων τα τελευταία χρόνια. Αυτοί φταίνε. Αυτό όμως είναι πτέσμα, αν δεν βρίσκετε το θάρρος να πείτε αυτή την αλήθεια για το τι συνέβη εδώ πέρα το 2014. Το πιο σημαντικό είναι ότι ούτε σήμερα βρίσκεται το θάρρος από τη μια να κάνετε μια γενναία αυτοκριτική και μια επιστημονική επισκόπηση για το ποιες είναι οι μεγάλες αλλαγές μέσα στην κοινωνία από τις θεραπείες σοκ που επιβλήθηκαν, και από την άλλη δεν βρίσκεται το θάρρος να παραδεχθείτε ότι οι θεσμοί σήμερα για δικούς τους λόγους, για αδυναμίες και προτεραιότητες δικές τους, για αδιέξοδα δικά τους, πείτε το όπως θέλετε, σε μια διεθνή και ευρωπαϊκή κατάσταση που αλλάζει άρδιν και άκρως αντιφατικά,
υποστηρίζουν τον οδικό χάρτη που εδράζεται στην πολιτική και γεωστρατηγική σταθερότητα της χώρας, στις οικονομικές επιτεύξεις και την υλοποίηση όλων των αναγκαίων βημάτων, ώστε να υπάρξει έξοδος, βιώσιμη έξοδος, που θα προϊονίζεται και την έξοδο από την κρίση, διότι δεν είναι το ίδιο να βγεις από τα μνημόνια και να βγεις από την κρίση, με την κοινωνία όρθια, με ραχοκοκαλιά την παραγωγική ανασυγκρότηση και την κοινωνική αναδιανομή μέσα από μια υγιή ανάπτυξη οικονομίας. Θέλετε λοιπόν να πιστεύετε ότι ανατράπηκε η πορεία εξόδου από την κρίση του 2014 από κάποιους που κορόιδεψαν το λαό, που είπαν ψέματα και που συνεχίζουν να λένε ψέματα δήθεν. Ενώ θα έπρεπε ο λαός να συνεχίσει να σας στηρίζει και να σας αποθεώνει για αυτά που είχατε κάνει μέχρι το 2014. Η ιστορία όμως γράφτηκε αλλιώς και θα γραφτεί διαφορετικά. Ότι δηλαδή ανατράπηκε το καθεστώς της χρεοκοπίας και από τότε τρεις φορές ο λαός αποδοκίμασε αυτές τις πολιτικές και έχω εμπιστοσύνη ότι το ίδιο θα συμβεί και στο μέλλον. Δηλαδή ότι θα στηρίξει την αριστερά, θα στηρίξει μια νέα σχέση με την κοινωνία, θα στηρίξει μια νέα σχέση και μια πρωταγωνιστική στάση της χώρας με την αριστερά στη διακυβέρνηση, με την Ευρώπη και θα στηρίξει μια νέα προοδευτική συμμαχία σταθερότητας και ανάπτυξης για τη χώρα, μια νέα, ακόμα ευρύτερη προοδευτική συνεργασία διακυβέρνησης αυτής της χώρας μετά το 2019. Ευχαριστώ.